Λοιπόν, είπαμε κυρίες και κύριοι ότι θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο Μακάριο. Πάμε στον γιατρό μας, τον Αβραάμ, τον Ηλία. Γιατρέ μου, καλημέρα. Καιρό πολύ να τα πούμε. Καλή σας μέρα, πραγματικά. Ναι, βεβαίως θα ήθελα να τα λέγαμε με ευχάριστα νέα και όχι να λέμε ότι υπάρχουν πολλά παιδάκια που νοσηλεύονται στο Μακάριο. Τι αριθμό έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 6 παιδάκια. Χθες ήταν 7. Πήραν 3 παιδιά εισιτήριο. Είχαμε 2 εισαγωγές. Με αποτέλεσμα να έχουμε 6 παιδιά, από τα οποία τα 4 είναι βρέφη κάτω των 12 μηνών. Έχουμε και 2 παιδάκια 5 χρονών, δηλαδή όλα τα παιδιά είναι κάτω των 5 ετών. Είναι κάτι το οποίο συνηθισμένο, άλλωστε βλέπουμε το τελευταίο καιρό ότι συνήθως είναι τα μικρά παιδιά τα οποία εισάγονται στην θάλαμο COVID στο Μακάριο νοσοκομείο. Είναι τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μία σταδιακή αύξηση των εισαγωγών, ναι, με μία ανωδική τάση. Εκεί που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες ένα μέσο αριθμό γύρω στα 2-3 παιδιά, τώρα έχουμε 6 με 7 παιδιά, έχει διπλασιαστεί ο αριθμός. Και αυτό αποτυπώνει την αύξηση των κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό και αφορά κυρίως και παιδιά. Να πούμε ότι η συμπτωματολογία. Αυτό θα σας ρωτούσα, αν έχουμε κάποια διαφορά στην συμπτωματολογία σε αυτό το νέο κύμα, να το πω, σε αυτή τη νέα έξαρση, αν θέλετε. Έχουμε κάποια διαφορά στη συμπτωματολογία? Ναι, αυτό που παρατηρείται είναι ότι τα παιδιά παρουσιάζουν ψηλότερο πυρετό από ότι προηγούμενα, με άλλες μεταλλάξεις ή υπομεταλλάξεις. Ο πυρετός μπορεί να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Και μπορεί να συνοδευτεί με γαστρεντερικές διαταραχές, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες λοιμώξεις από τα στελέχη του κορονοϊού, αλλά η διάρκεια είναι λίγο μεγαλύτερη των συμπτωμάτων και επηρεάζει και τη γενική εικόνα του παιδιού. Η διάρκεια μπορεί να πάει 3 με 5 μέρες, ενώ προηγούμενα είχαμε 2 με 3 ημέρες. Ήταν πιο βραχία η διάρκεια των συμπτωμάτων στις προηγούμενες λοιμώξεις, πράγμα το οποίο καθιστά τα παιδιά να παραμείνουν για νοσηλεία, για ενυδάτωση. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και αυτόν τον αριθμό. Να πούμε ότι είναι τα μικρά παιδιά τα οποία ελέγχονται, αναγκάζονται να εισαχθούν, γιατί είναι τα παιδιά τα οποία υφίστανται πιο εύκολα αφυδάτωση, ηλεκτρολογικές, ναι, διαταραχές. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν σε αυτή τη φάση, τους έχουν γίνει περαιτέρω εξετάσεις για να δούμε αν είναι όντως η Β5 που τους έχει επηρεάσει? Ναι, δεν έχουμε κάνει για αυτά τα παιδιά για να δούμε τι υποστέλεχος του κορονοϊού είναι. Δεν έχουμε κάνει ταυτοποίηση. Γίνεται ταυτοποίηση στον ευρύ πληθυσμό, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι η Β5 το υποστέλεχος της όμικρο, το οποίο επηρεάζει αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν ξεκινήσει συμπτωματολογία. Είναι κάτι το οποίο δεν αναμέναμε να έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση, ειδικά το καλοκαίρι. Φαίνεται αυτό το έχει επιταχύνει η άρση όλων των περιοριστικών μέτρων και κυρίως η μαζική άρση της προστατευτικής μάσκας και στους κλειστούς χώρους, που αυτό έχει δώσει μια χαλάρωση στον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα ο κόσμος έχει κουραστεί και αυτή η χαλάρωση έχει όμως επιφέρει αυτή την αύξηση των κρουσμάτων και πάρα πολλά άτομα τα οποία νοσούν και έτσι βαριά και ενήλικες. Αυτό το οποίο δεν έχουμε δει στα παιδιά είναι, δεν έχουμε δει λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού. Αυτό θα σας έλεγα, όπως τους ενήλικες, γιατί η συμπτωματολογία αυτή τουλάχιστον που μας λένε οι επιστήμονες με αυτή την υποπαραλλαγή είναι ότι έχουμε στο κατώτερο αναπνευστικό θέμα, με τους πνεύμονες δηλαδή, στα παιδιά. Δεν είναι έτσι όμως? Ναι, στα παιδιά μέχρι στιγμής δεν έχουμε παρατηρήσει, ούτε και με τις προηγούμενες μεταλλάξεις, σοβαρή προσβολή του κατώτερου αναπνευστικού. Και μέχρι τώρα ούτε και με αυτή την υπομετάλλαξη, την Β5, δεν έχουμε παρατηρήσει λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, όπως πνευμονίες, βροχοπνευμονίες, βροχίτιδες κλπ. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει αυτή η τακτική. Αυτό το οποίο μας διατηρεί σε εγρήγορση είναι ότι ενδεχομένως θα έχουμε και πάλι αυξημένα περιστατικά της όψιμης επιπλοκής του COVID-19, που είναι το σύνδρομο MISC. Και αυτά συνήθως παρατηρούνται λίγες εβδομάδες μετά από αυτή την έξαρση.
Συνήθως 2 με 6 εβδομάδες μετά την νόσηση των παιδιών, ενδεχομένως αρκετά παιδιά θα οδηγηθούν με αυτό το σύνδρομο. Να πούμε ότι από την αρχή του χρόνου, από την αρχή της πανδημίας, έχουμε νοσηλεύσει πέραν των 30 παιδιών με αυτό το σοβαρό πολυφλεγμονώδες σύνδρομο, το οποίο τα μισά παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στη μονάδα αντατικής θεραπείας παιδών, γιατί είχαν πολύ έτσι σοβαρή συμπτωματολογία. Και σε αυτό, κύριε Ηλία, αν μου επιτρέπετε, να πρέπει να πούμε και στον κόσμο να έχουν έγνοια οι γονείς, να έχουν έγνοια και οι παιδίατροι, να έχουν έγνοια όλοι και εσείς. Δηλαδή πρέπει να είσαι έτσι έτοιμος να δεις ξανά και τα συμπτώματα και το τι έχει το παιδί και να είναι όλοι alert και για το MISC. Δηλαδή να μην το έχουμε ως τελευταίο δεδομένο ότι μπορεί να είναι. Να είναι ένα από τα σενάρια που ενδεχομένως να είναι στο τραπέζι σε περίπτωση που δούμε ότι 3-4 εβδομάδες μετά που νόσησε το παιδί μας υπάρχουν κάποια συμπτώματα και να πρέπει να γίνεται η εξέταση άμεσα. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στα παιδιά. Δεν θέλω να φοβήσω κάποιον, απλώς καλύτερα να ενεργούμε προληπτικά παρά να ενεργούμε εκ των υστέρων. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε, ειδικά αυτή την περίοδο και αν θέλετε την περίοδο του τελευταίου χρόνου, οποιοδήποτε παιδί με παρατεταμένο πυρετό, με πυρετό πέραν των 3-4 ημερών, με ψηλό πυρετό, με επηρεασμένη γενική κατάσταση, τυχόν με εξάνθημα, με γαστρεντερικές διαταραχές, με σοβαρή κλινική εικόνα, το πρώτο που πρέπει να αποκλείσει κάποιος είναι το σύνδρομο MISC. Πάντα πρέπει να το έχουμε μπροστά από το μυαλό και όχι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, το σύνδρομο MISC, γιατί ακριβώς αυτό που έχετε πει είναι πολύ σημαντικό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη παρέμβασή μας, ούτως ώστε να αποτρέψουμε το μοιραίο, γιατί έχουμε δει και παιδιά να χάνουν τη ζωή τους από αυτό το σοβαρό πολυφλεγμονώδες σύνδρομο που είναι μια επιπλοκή του κορονοϊού. Και εμείς, τουλάχιστον σαν παιδιατρική κλινική, πάντα έχουμε στην διαφορική μας διάγνωση, μάλιστα πρώτα-πρώτα, εάν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω με το MISC είναι ότι πρέπει να δούμε ξανά το θέμα των εμβολιασμών των παιδιών, γιατί είμαστε σε χαμηλό ακόμη επίπεδο. Τώρα έχει δοθεί άδεια και στον εμβολιασμό των μικρότερων ηλικιακών ομάδων, των ομάδων ηλικίας 6 μηνών και πάνω. Είναι μια τελευταία έγκριση η οποία έχει δοθεί για εμβολιασμό αυτής της ηλικιακής ομάδας, γιατί μπορεί ο εμβολιασμός να μην προφυλάσσει πλήρως από τις υπομεταλλάξεις του κορονοϊού και ιδιαίτερα της όμικρον, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι προφυλάσσει το παιδί από την σοβαρή νόσηση, όπως και τον ενήλικα άλλωστε. Mm-hmm. Αλλά το άλλο το σημαντικό, προφυλάσσει το παιδί να εκδηλώσει σύνδρομο MISC σε ποσοστό πέραν των 95%. Και αυτό είναι τεκμηριωμένο στην διεθνή βιβλιογραφία. Πολύ σημαντικό. Επομένως, πολύ σημαντικό αυτό επομένως, που λέτε. Και αυτό είναι μια σύσταση, ούτως ώστε να προβούμε στον εμβολιασμό. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε τους ίδιους ρυθμούς, τα δύσκολα έπονται, γιατί με την έλευση του φθινοπόρου και το άνοιγμα των σχολείων ενδεχομένως να έχουμε πιο έτσι, αυξημένα περιστατικά και περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Τι λέτε, δεν πρέπει να προνοήσουμε από τώρα, αφού ξέρουμε ότι μας έρχεται νέο κύμα? Πρέπει να προνοήσουμε από τώρα. Ασφαλώς και προνοούμε και αυτό όχι πρέπει να κάνουμε. Όχι εμείς σε τέτοιο επίπεδο. Δεν ξέρω. Τι να πω. Θα το αφήσω μέχρι εδώ και ας αποφασίσουν αυτοί που παίρνουν αποφάσεις και λαμβάνουν αποφάσεις και για μας και θα δούμε γιατί αποφάσεις θα λάβουν από το Σεπτέμβρη για μας πάλι. Ευχαριστώ, γιατρέ μου. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.